μεταξύ τους, αλλά καλύτερα ας τα πει όλα ο Γιάννης Αδεμπάτης. Πάμε να το δούμε. Σιδερένιος. Ευχαριστώ. Και είσαι σιδερένιος. Είμαι. Τελικά. Από πόσες μέρες στο νοσοκομείο? Μετά από 7 μέρες στο νοσοκομείο και άλλες 7 ανάρρωση. Είναι ένας ιός πολύ ύπουλος τελικά. Είμαστε πολύ μικροί για να το αντιμετωπίσουμε. Παίζεις κανονικό αγώνα handball και την επομένη αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις κολλήσει. Μετά από 2 μέρες παίζαμε με τον Λυσιακό και λογικά μια μέρα πριν πρέπει να είχα πάρει το νέο. Και από εκεί πέρα στην ξεκούρασή μου, Κυριακή Δευτέρα, Δευτέρα βράδυ μπήκα στο νοσοκομείο και ξεκινήσανε τα συμπτώματα. Τα οποία ήταν? Τα οποία ήταν ένας πολύ μεγάλος πονοκεφάλος, ήταν, ξεκίνησε να κάνει δέκατα και να ανεβαίνει, δεν έφτασε πολύ ψηλά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχοντας οξύμετρο, μετρώντας το οξυγόνο, έπεσε το οξυγόνο πάρα πολύ και δυσκολευόμουν πάρα πολύ να αναπνεύσω. Μπαίνεις μέσα σε ένα θάλαμο με πόσα κρεβάτια? 6. Είχα μια τυπική πνευμονία. Πρώτη μέρα είναι εντελώς δεν κοιμάσαι. Τη δεύτερη μέρα προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις, γνωρίζεσαι με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει διαλογή στο νοσοκομείο. Ούτε εσύ αν είσαι βαριά, αν εγώ είμαι ελαφριά, εμείς θα μπούμε στο ίδιο δωμάτιο. Εντάξει, συγκλονιστικά πράγματα και πολύ πιο συγκλονιστικό το ότι διασωληνώθηκε άνθρωπος ο οποίος ήταν στο πλευρό κρεβάτι μου. Τι εννοείς διασωληνώθηκε άνθρωπος στο πλευρό κρεβάτι? Ήταν μια χαρά και σε 2 ώρες ουσιαστικά. Χειροτέρευσε η κατάστασή του. Ο άνθρωπος ήταν με πολύ μικρό. Η παροχή οξυγόνου που του δίνανε ήταν πολύ μικρή. Ο COVID είναι πολύ ύπουλος γενικά. Μέσα σε 2 ώρες, όντως μπορεί να σου κάνει να σε αναστρέψει. Έρχεται ένα νοσοκόμο και του λέει: πάρτε τηλέφωνο του δικού σας. Παίρνει τους δικούς του, μιλάει με τους δικούς του και μετά το διασωληνώσαν. Κανένα κρεβάτι, και κράτα το αυτό που σου λέω, γιατί είναι τέτοια η κατάσταση που επικράτει αυτή τη στιγμή. Κανένα κρεβάτι δεν μένει κενό. Παραπάνω από μισή ώρα από τη στιγμή που θα φύγει κάποιος. Μετά από πόσες μέρες σε περιμένει και σου λέει Γιάννη, νοσώ και εγώ και η Σμήνη? Την Τρίτη. Δεύτερη μέρα που ήμουν μέσα. Αγχώθηκες? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, έτσι. Άμα εγώ περνάω κάτι τέτοιο και δεν ξέρω πώς θα περάσει η οικογένειά μου, η Μαρία. Εμβολιασμένη και η Μαρία. Ναι, βέβαια. Απλά η Μαρία ήταν εμβολιασμένη, μόλις είχε κλείσει μήνα που είχε εμβολιαστεί. Καταλαβές, στη δεύτερη της δόση, που σημαίνει ότι τα αντισώματά της ήταν τέτοια, τα οποία ήταν πολύ ψηλά και δεν το πέρασε. Πέρασε με λίγα δέκατα. Η όσφρηση και η γεύση μετά από πόσες μέρες επανήλθε? Τώρα, μετά από 20 μέρες. Είμαι πολύ τυχερός που εμβολιάστηκα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί δεν γνωρίζω τι θα μπορούσα να είχα πάθει, πόσο δύσκολα θα ήταν αν είχα κολλήσει χωρίς να είμαι εμβολιασμένος. Οι υπόλοιποι 5 γύρω ήταν ανεμβολιαστοί? Όλοι. Όλοι. Μόνο εσύ εμβολιασμένος. Ναι. Και έφυγες νωρίτερα από όλους. Ναι. Σήμερα Τζόρνταν. Κάθομαι και περιμένω. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ πηγαίνετε για πρεμιέρα. Σκηνοθετείς τη Μαρία. Για τρίτη χρονιά. Σε αυτό που της αρέσει πάρα πολύ, για τρίτη χρονιά. Ναι. Είναι ο τρίτος ουσιαστικά χρόνος από Τζόρνταν. Μεγάλη επιτυχία της Μαρίας. Τη στηρίζει πάρα πολύ τη Μαρία και σε στηρίζει πάρα πολύ η Μαρία. Πιστεύω στη Μαρία πάρα πολύ. Η Μαρία είναι για μένα. Είναι πολύ, πολύ δυνατός εργάτης, είναι πολύ ταλαντούχα. Οτιδήποτε αναλάβει και οτιδήποτε πρέπει να θέλει να φέρει εις πέρας, το καταφέρνει και το καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Κάτσε. Καταφωνεί. Κάτσε να την πάρουμε λίγο, μισό λεπτό εδώ μας. Ας την αβρέσουμε. Καλησπέρα μας, λοιπόν, περίμενε. Μαρία, είμαστε στη συνέντευξη, μας διέκοψε, ο Στέφανος είμαι και μόλις μου έλεγε ότι θα θαυμάζεις πάρα πολύ και ότι είσαι εργαλείο και ότι είσαι δουλευταρού. Είδες πόσο καρμική είναι η σχέση μου με τον άντρα. Τι θαυμάζεις πολύ? Πάρα πολύ. 14 χρόνια είναι αυτά. Γενικά, ξέρεις, 14 χρόνια. Τι ποθείς ακόμα από τα 14 χρόνια? Καλά, χαζός είσαι. Υπάρχει άνθρωπος που να μην ποθεί, είναι η Μαρία Κορινθίου. Και το λες έτσι πλέον. Τι πλάκα μας κάνει, γιατί να μην το πω. Δεν τις έχεις πει ποτέ έτσι ακόμα πάνω, χωρίζουμε. Πολλές φορές. Το πει, το έχεις πει. Ναι, ρε. Εσύ δεν το έχεις πει στη γυναίκα σου. Όλοι μας. Όλοι μας έχουμε πει, όλοι μας λέμε μεγάλα λόγια. Η ατάκα της είναι αποκλείεται. Έρχεσαι από την Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του 5, το Σεπτέμβριο. Πρωταγωνιστής. Και τώρα τι έχεις στα σκαριά? Έχεις δική σου παραγωγή στα σκαριά από εδώ και πέρα. Ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Μπαίνουμε σε γυρίσματα σε λίγες μέρες για μια μικρού μήκους, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε όλα τα φεστιβάλ έξω. Και αμέσως μετά μπαίνουμε σε μια μεγάλου μήκους. Που το σενάριο είναι δικό μου, με αρκετούς φίλους. Εκεί να παίξεις. Ναι, ναι.
Στέφανε, αισθάνθηκα ότι θα ήθελα και άλλο από αυτή τη συνέντευξη, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και εγώ. Ναι, μας λέει πολλά και για την Ισμήνη. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε. Γιατί ο Γιάννης δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Και όλο αυτό που περιέγραψε, τον θάλαμο με τα 6 κρεβάτια, την απομόνωση, μόνο με ένα τηλέφωνο, η επαφή με τους δικούς ανθρώπους, και όταν φτάσει να διασωληνωθείς, σε 2 ώρες μέσα στο διπλανό του κρεβάτι, ο άνθρωπος διασωληνώθηκε μπροστά στους υπόλοιπους 5. Η διασωλήνωση είναι μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Τον κοιμίζουν, διασωληνώνεται. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι η διαδικασία είναι, για να το ακούει και ο κόσμος, ότι πάρει ένα τηλέφωνο στους οικείους σου και πες ότι τώρα διασωληνώνεσαι. Και πότε θα με ξαναπάρω τηλέφωνο εκεί μου, όποτε πει ο Θεός τι θα γίνει. Με την βοήθεια των γιατρών. Το παιδιά μου, όσο το ακούτε, είναι σοκαριστικό. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς από τους ανθρώπους που έχουν περάσει αυτό, το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα σε ένα νοσοκομείο και ποια είναι η κατάσταση που όλοι αντιμετωπίζουν. Όταν μπουν εκεί, από ό,τι κατάλαβα, είτε εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι. Ο Γιάννης ήταν εμβολιασμένος. Εννοώ με την έννοια ότι λέει ότι δεν είπε ότι δεν υπάρχει διαλογή αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει βαριά ή ελαφριά. Αν πρέπει να πας, μπαίνει στην ίδια. Εγώ αυτό που κρατάω. Αλλά ήταν, συγγνώμη, ναι, να το πω λίγο αυτό, μισό λεπτό, θα σα δώσω αμέσως το λόγο, Μαρία μου, ότι ήταν ο μοναδικός εμβολιασμένος και οι άλλοι 5 που ήταν μέσα στο ίδιο δωμάτιο ήταν ανεμβολίαστοι. Και έφυγε νωρίτερα από όλους. Και έφυγε νωρίτερα από όλους. Τι ήθελα να πει, Μαρία μου. Ήθελα να πω ότι εγώ αυτό που κρατάω και νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να κρατήσουμε είναι το πόσο ύπουλη ασθένεια είναι η συγκεκριμένη ασθένεια και να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό. Μάσκες, αποστάσεις, πλαινόμαστε, εμβόλιο, τα πάντα όλα, ό,τι μπορεί. Κάποια πράγματα πάρα πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο να είμαστε όλοι με τη μάσκα μας, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Όπως κόλλησε ο Γιάννης Αϊβάς, χωρίς να πούμε πρόσωπα, μετέφερε ένα φιλικό του πρόσωπο με τη μηχανή. Ο Γιάννης οδηγεί μηχανή, τον έβαλε στην επιβάτη, τον μετέφερε από ένα σημείο στο άλλο, μέχρι εκεί δεν είχαν σφίγγει τα αγκαλιάσματα, όλα αυτά. Και έτσι κόλλησε. Και επίσης βεβαίως είναι όταν αποχωρήσει τον άνθρωπό, δηλαδή τον πήγε η Μαρία εκεί και μετά απλώς τον άφησε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι, δεν μπορούσε να έρθει. Και όχι μόνο αυτό, τον πήρε και τον κολλήσαμε κι εμείς. Ναι. Και ένας ανήμπορος, δεν μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά σου τίποτα. Και τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και επίσης να πούμε και πόσο ωραίο είναι, για να πάμε και στα πολύ όμορφα τη συνέντευξη που μας αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μας. Αυτό το καταπληκτικό. Είναι δυνατόν να μην ποθώ τη Μαρία Κορινθίου? Ποιος είναι δυνατόν να μην ποθεί? Είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος να πεις για τη γυναίκα σου αυτό. Με την κόρη σου 13 ετών. Μετά από 14 χρόνια. Ναι, ναι, και συνολικά από 14 χρόνια. Γιατί εντάξει, εμείς οι παντρεμένοι το έχουμε αυτό. Παιδί μου, ότι να, ο έρωτας χάνει στην πορεία. Γίνεται αγάπη, γίνεται συντροφικότητα. Το πάθος και ο πόθος όταν παραμένουν, εγώ το ζηλεύω αυτή τη σχέση, γιατί τους έχω ζήσει κιόλας. Δηλαδή μου τσακώνεται γιατί ζηλεύω ένας τον άλλον. Ωραία αυτό. Μπράβο, ρε παιδιά. Αλλά για χωρισμό αποκλείεται. Υγεία και χαρά. Τουφτουφτού. Υγεία και χαρά. Ποτέ. Ποτέ, για όνομα του Θεού. Αφού έχουμε καλοσύνη μέσα μας, Μαράκι μου, σε παρακαλώ πολύ. Και πάμε γρήγορα τώρα να συνδεθούμε με την Άντια μας, η οποία Άντια μας, ακούστε να δείτε. Σήμερα έτρεξε. Έτρεξε πολύ. Έτρεξε πολύ και να το κορίτσι μου. Έτσι. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Με το κόκκινο κραγιόν, με το άσπρο το γυαλί, με το λεοπάρτο από πάνω. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τρέχει. Είναι τιτάχ. Κατερίνα μου, είμαι ένας δρομέας. Τι λες τώρα, απλά.